Ευρισκόμεθα ενώπιον γεγονότο, ενό μακροχρόνιου χορού με ντέφια, λέει, γύρω από τι συμφωνίες του Μίνσκ, μπορεί να τελειώσει όμω εν μια νυχτή. Και ω αποτέλεσμα, το Κίεβο και οι δυτικοί του θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον ρόλο των στραβομηχανών που ανέθεσαν στη Ρωσία τον ρόλο του αιώνιου κορόιδου. Oh. Ωστόσο η ανησυχία εκοφαντική, αυξάνεται στην Ουκρανική κοινότητα ειδικών αναλυτών. Πολλοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η Μόσχα έχει κουραστεί από πολλά χρόνια δολιότητας ως προς την εφαρμογή των συμφωνιών μης και τώρα της Ουκρανίας το παιχνίδι έχει τελειώσει. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αποχώρηση της Μόσχας από τις εδώ και καιρό πεθαμένες συμφωνίες του ΜΙΣ και η αναγνώριση των δημοκρατιών των σημαίνει ότι αυτά τα εδάφη δεν θα επιστρέψουν πλέον στην Ουκρανία. Επιπλέον τίσεται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα σχετικά με τα όρια εντό των οποίων θα αναγνωριστούν τον Ντονιές και Λουχάνς. Παρεπιπτόντω, η ίδια ηγεσία αυτών των σχηματισμών θεωρεί ότι ολόκληρη η επικράτεια των περιοχών του Ντονέσκ και του Λουχάνς είναι δική τους και θεωρεί κατοχικά τα ουκρανικά στρατεύματα στη Μαριούπολη, γνωρίζετε ότι ζει πλήθο εκεί Ελλήνων, και στο Κραματόσκ. Και είναι πολύ πιθανό ότι η Μόσχα να συμφωνήσει σε μια τέτοια επίλυση του ζητήματο. Άλλωστε, διαφορετικά θα πρέπει να υπομένουν την αιώνια παρουσία του Ουκρανικού στρατού στα όρια των πόλεων Ντόνιετ και Γκορλόβσκα. Και δεν θα έχει πλέον κανένα νόημα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς όλες τις συνέπειες ενός τέτοιου βήματος, αλλά σίγουρα θα προκαλέσει άνοδο των φιλορωσικών συναισθημάτων όχι μόνο στο κατεχόμενο από την Ουκρανία τμήμα Ντομπάς, αλλά σε ολόκληρη την ιστορική Νοβορωσία. Οι ζωφερές προοπτικές για το Κίεβο μετά την αναγνώριση των Ιωνίων Δημοκρατιών Ντομπάς. Είδαμε με του να τοξιολογεί στο facebook ο τέο σύμβουλο του Προέδρου Ουκρανία, ένα ακλόνητο εθνικιστή, ο Γιούρι Μπυριούκο. Οι ζωφερέ του προβλέψει φαίνονται ακόμη πιο αντικειμενικέ, αφού σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο για σπάθεια προ τη Ρωσία ή το Ακούστε τον. 1. Χαν. Μίνσκ. Μια επίσημη κηδεία μπορεί να οργανωθεί ακριβώ αύριο αφού αύριο επινόησαν διακοπές για εμάς. Το ΜΙΣΚ διατύπωσε ξεκάθαρα την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Δεύτερο. Σχεδόν μηδενικέ πιθανότητε να ανακαταληφθούν τα εδάφη μα στο εγγύ αδιανόητο μέλλον. Ο πολιτικό δρόμο είναι θαμμένο και άμεσα ο στρατιωτικό δρόμο είναι πλέον μη ρεαλιστικό. Η Ρωσική Ομοσπονδία λαμβάνει το δικαίωμα να εισέρχεται στα εδάφη με συρίτια, με το πρόσημα τη προστασία των πολιτών τη. Δεν είναι και τίποτα που εφοδιάζονται τα διαβατήριά του εκεί. Έτσι θρυνεί ο Μπυριούκοβ να θυμίσω ότι 15 Φεβρουαρίου βουλευτές κρατικής Δούμας υπεστήριξαν συντριπτικά την απόφαση να προσφύγει στον πρόεδρο της Ρωσίας για την αναγνώριση του Ντονιέσ και του Λουχάμς. Και όπως μετέδωσε η EIA Ντέιλι, ο πικεφαλής του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι επίσημη αναγνώριση από τη Ρωσία της θα σήμαινε de facto και de jure την αποχώρηση της Μόσχας από τις συμφωνίες Μίνσκ. Οι εκκλημένες ειδήσεις, έγκαιρη, έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε. Κοινοποιήστε ό,τι σας άρεσε να το μάθουν κι άλλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.